Εδώ για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άνδρες, της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, του στρατού, της αστυνομίας, το προσωπικό του Δήμου, της Περιφέρειας, τους εκατοντάδες εθελοντές οι οποίοι προσφέρθηκαν να έρθουν να υποστηρίξουν αυτή την μεγάλη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά. Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, αλλά όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, δεν επιτρέπεται κανείς εφησυχασμός και θα παρακαλούσα όλους και όλους να ακούνε προσεκτικά τις εντολές και τις οδηγίες της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής. Θα αρχίσει πολύ σύντομα το δύσκολο έργο της καταγραφής της έκτασης της ζημιάς. Έχω ήδη ζητήσει να υπάρξει άμεση αποτύπωση ώστε να κινηθεί η διαδικασία για να αποκατασταθούν οι αγρότες από τον ΕΛΓΑ που υπέστησαν καταστροφές στην περιουσία τους, και από εκεί πέρα θα κινηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες ώστε να επιτρέψουμε στην ίδια την φύση να ξεκινήσει από μόνη της το έργο της δύσκολης και μακροχρόνιας αποκατάστασης της καταστροφής η οποία συντελέστηκε. Θα επαναλάβω και εγώ ότι για μένα προσωπικά η πολιτική προστασία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας. Πρώτο μέλημα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, αμέσως μετά η προστασία των περιουσιών. Και καθώς η αντιπυρική περίοδος θα φτάνει προς το τέλος της, θα αξιοποιήσουμε τον επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να κάνουμε δραστικές παρεμβάσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά η πολιτική προστασία. Θέλω και πάλι να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και προσωπικά στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε όλες και σε όλους οι οποίοι άϊπνοι τις τελευταίες ημέρες καταβάλουν όλη αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με αυτά τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια ακόμα. Και οφείλουμε σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τόνισα και στη συνάντηση που είχαμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Στυλιανίδη, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Τέλος, να επισημάνω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδος και θα χρειαστεί εγρήγορση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, από όλες και από όλους, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τη ζημιά που θα γίνει από τις δάσκες και καλές. Ευχαριστώ πολύ.